Μάτς παροδία διεξήχθη στην Κεσαριανή, καθώς η Γλυφάδα δεν κατάφερε ούτε αυτή τη φορά να βρει διαθέσιμα δελτία και ξεκίνησε το μάτς με 9 παίκτες. Ο Πανηλιακός δεν έδειξε ίκτο και έφτασε στην πιο ευρεία νίκη του φετινού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 7-0. Μόλις το 5ο λεπτό ο Κοτσόνης με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Ενώ στο 19 ο Φλίγκος άνοιξε λογαριασμό στον ντεμπούτο του με την ομάδα του Πύργου. Ένας ακόμα νέο αποκτηθής, ο Λαλίν, με 2 γκολ στο 32 και στο 37, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-4, ενώ οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος. Το 0-5 έγινε στο 58ο λεπτό με τον Φλίγκο να ισοφαρίζει στα γκολ των Λαλίν. Όμως ο επιθετικός από τις Ονδούρες βγήκε νικητής σε αυτή την άτυπη κόντρα, πετυχαίνοντας χατρίκ στον ντεμπούτο του με την φανέλα του Πανηλιακού στο 85. Το τελικό 0-7 διαμόρφωσε ο Αποστολόπουλος λίγο πριν την εκνοή.